Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε στην εκπομπή Ταξιδέψτε μαζί μα. Βρισκόμαστε στην πέμπτη εκπομπή και σα έχουμε παρουσιάσει για την περίοδο του Πάσχα από τι 3 έω τι 6 Μαου διακοπέ στην πανέμορφη Κέρκυρα. Δεχόμαστε συνέχεια τα τηλεφωνήματά σα και σα ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σα να ταξιδέψετε μαζί μα. Σίγουρα υπάρχουν δεκάδε λόγοι για να επισκεφτεί κάποιο στην Κέρκυρα οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Εγώ όμω θα σα μιλήσω για τον καλύτερο και μάλιστα την πιο όμορφη εποχή. Πάσχα στην Κέρκυρα, στην καρδιά τη Άνοιξη. Αν είστε πρωινοί τύποι και δεν έχετε πρόβλημα να σηκωθείτε από το κρεβάτι νωρί, ξεκινάτε τη μοίησή σα στο Κερκυραϊκό Πάσχα το μεγάλο Σάββατο στι 6 το πρωί από την Παναγία των Ξένων. Θα γίνετε θειασότε του περίφημου σεισμού που ακολούθησε την ανάσταση του κυρίου. Βροντερά χτυπήματα, γειαχές, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα κατάνοιξη αλλά θριάβου, νίκη τη ζωή επί του θανάτου. Πρόκειται για μια ξέχαστη εμπειρία. Τρει ώρε αργότερα από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχο του νησιού, ξεκινάει η λιτανεία του Λιψάνου του Αγίου, ταυτόχρονα με την περιφορά του επιταφείου του ναού στην κεντρική πλατεία τη Πιανάδα, υπό τον ήχο των περίφημων φιλαρμονικών του νησιού στι 11 το πρωί, επιβάλλεται να βρίσκεστε στα καντόνια τη παλιά πόλη, όπου θα γίνετε μάρτυρε σε ένα από του πλέον διάσημου πολέμου. Στον πόλεμο των Κανατιών. Το σύνθημα αυτό του ιδιότυπου πολέμου δίνεται με το χτύπημα τη δεύτερη καμπάνα, που σημαίνει την πρώτη ανάσταση. Οι νοικοκυρέοι τη Κέρκυρα εξφεντονίζουν από τα μπαλκόνια του πάνω από τα κατακόκκινα λάβαρα που στολίζουν τα κυκλειδώματα του μπότιδε. Τα περίφημα μεγάλα κανάτια με το στενό στόμιο και τη διπλή λαβή. Οι μπότιδε για ακόμα μεγαλύτερο θόρυβο είναι γεμάτοι με νερό. Όλα αυτά έχουν ω αποτέλεσμα τη δημιουργία μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα στην οποία επιτείνονται οι βροντεροί κανονιοβολισμοί από το φρούριο την ώρα που σκάνε στα μπλακόστρωτα κατούνια ή γεμάτοι μπότιδε ενώ έχει η μουσική που ξεχύνεται από τα πνευστά των 18 φιλαρμονικών της πόλης, αλλά και τα χειροκροτήματα και τις κραυγές χαράς των παρευρισκομένων. Οι περισσότεροι από τους οποίους έρχονται και ξαναέρχονται πιστοί στο ραντεβού τους το Μεγάλο Σάββατο στα καντούνια της παλιάς πόλης. Η θορυβόδη Ανάσταση δεν σταματά εδώ. Με το σπάσιμο των σταμνών ξεκινούν οι καμπάνες της πόλης να μεταδίδουν το χαρμόσιμο μήνυμα η μία, μετά την άλλη, οι καμπάνες, σαν μια αδιάσπαστη αλυσίδα φέρνουν το μήνυμα και στο μικρότερο χωριό. Στα ανατολικά, τη παλιάς πόλης, υψώνεται το πρώτο φρούριο της Κέρκυρας, η Φορτέτσα. Ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα τόσο της Βυζαντινής εποχής, όσο και της Βενετσιάνικης. Στα βόρεια, της Βενετσιάνικης Ακρόπολη, υπάρχει το Μαντράκι ένα μικρό λιμανάκι, ενώ η τάφρος που το περιβάλλει, το παλιό φρούριο, αποτελεί σήμερα ασφαλές αραξοβόλοι για τα ψαροκάικα. Στη βόλτα μας, για να φτάσουμε από το ένα σημείο στο άλλο, μπορείτε να απολαύσετε μια εκπληκτική θέα τόσο της παλιάς πόλης όσο και στη θάλασσα. Στην Παλαιόπολη βρίσκεται το καταπράσινο κτήμα του Μόν Ρεπό, το οποίο απλώνεται σε 258 στρέμματα πυκνής βλάστησης και πανέμορφων κήπων τους οποίους στελίζουν τα διάσπαρτα θράσματα της αρχαίας μνήμης. Σήμερα το Μόν στεγάζει το Μουσείο της Παλαιόπολης, καθώς ο Δήμος της Κέρκυρας το έχει παραχωρήσει για 50 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού. Στο παλάτι που έχει θέα τη θάλασσα, φιλοξενήθηκε για ένα μεγάλο διάστημα το 1863 και η αυτοκράτηρα της Αυστροουγγαρίας Ελισάβετ, η θρηλυκή πριγκίπισσα Σίση πριν χτίσει μαγεμένη από αυτή την κέρκυρα το Αχίλιον. Το Αχίλιο είναι αμφισβήτητα ένα από τα πιο γνωστά και σημαντικά αξιοθέατα στην Κέρκυρα, που βρίσκεται στο χωριό Γαστούρι, 9 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Κέρκυρας. Χτίστηκε το 19ο αιώνα, κατά παραγγελία από την πρικίπισσα Σύση. Η Σύση επισκέφτηκε την Κέρκυρα το 1861 και φιλοξενήθηκε στο Μόνερπο, Έμεινε στο νησί για μεγάλο διάστημα και, αγάπησε, και το αγάπησε ιδιαίτερα. Ενώ η παραμονή της στην Ελλάδα την έκανε να εκτιμήσει τον ελληνικό πολιτισμό και να μελετήσει ελληνική μυθολογία. Όταν ο μικρός της γιος πέθανε, η αυτοκράτηρα αποφάσισε να φύγει για κάποιο διάστημα από την Αυστρία και επέστρεψε στην Κέρκυρα το 1889. Στο Γαστούρι βρήκε τη βίλα Βράιλα και έδωσε εντολή να γκρεμιστεί το οίκημα και να χτιστεί ένα καινούριο το οποίο η Σύση το ονομάζει Αχίλιον, προ τιμή του ήρωα Αχιλέα, τον οποίο τον θαύμαζε ιδιαίτερα. Το Αχίλιον είναι οίκημα νεοκλασικού ρυθμού, χτισμένο μέσα σε μια κατάφυτη έκταση, με έναν υπέροχο κήπο με πολλά αγάλματα αρχαϊκού τύπου. Το πιο γνωστό άγαλμα είναι ο Φνίσκον Αχιλέας του Χέρτερ που παρουσιάζει τον Αχιλέα να σφαδάζει και να προσπαθεί να αφαιρέσει το βέλος μετά το χτύπημα που δέχτηκε στη φτέρνα. Εκτό από το ότι είναι εντύπωση προκαλεί το ριχάλ κοινό άγαλμα που στέγεται στον κήπο και φέρει τον τίτλο Ο Νικό Έχει ύψο περίπου 8 μέτρα και είναι εξαιρετικά μεγαλοπροπέ και επιβλητικό. Στο περιστήριο του Αχιλίου, πριν κατέβει κανεί στι κάλε προ την αυλή, υπάρχουν τα αγάλματα των εννέα μουσών τη ελληνική μυθολογία. Τα αγάλματα είναι φτιαγμένα ακολουθώντα την εκλεπτική παράδοση των αρχαίων Ελλήνων. Οι εξωτερικοί χώροι του Αχιλίου είναι πραγματικά μοναδικά σχεδιασμένοι και καλοδιατηρημένοι με φινικόδεντρα, εξωτικά λουλούδια και αιωνόβια δέντρα. Να σας θυμίσω ότι έχουμε διαμορφώσει τέσσερα διαφορετικά πακέτα για να καλύψουμε τις προτιμήσεις όλους σας και για, να, και για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε μπορείτε να μας καλείτε στο 210 8253 447. Το πρώτο πακέτο αντιστοιχεί σε τετραήμερη εκδρομή από τις 3 έως τις 6 Μαΐου, δηλαδή από τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί έως τη Δευτέρα μετά το Πάσχα. Θα ξεκινήσουμε νωρίς το πρωί από την Αθήνα με πολυτελές πούλμα. Στο πακέτο συμπεριλαμβάνονται επίσης τα ακτοκοπλοϊκά εισιτήρια Ιγουμενίτσα και κέρκυρα Ιγουμενίτσα και νωρίς το απόγευμα θα φτάσουμε στην Κέρκυρα στο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην Αχαράβη, στη βόρεια μεριά του νησιού. Θα έχουμε πλήρη διατροφή και από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ απεριόριστη κατανάλωση σε ποτά, καφέδες και αναψυκτικά. Φυσικά πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, καθώς και το αναστάσιμο γεύμα με την παραδοσιακή μαγειρίτσα και την Κυριακή του Πάσχα το παραδοσιακό ψήσιμο του Οβελία, συνοδεία, ζωντανή μουσική. Η τιμή είναι 199 ευρώ μόνο. Το δεύτερο πακέτο αντιστοιχεί και αυτό σε τετραήμερη εκδρομή στην Κέρκυρα, πηγαίνοντα οδικό με κλιματιζόμενα πούλμαν, συμπεριλαμβάνονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και Κέρκυρα Ιγουμενίτσα, την πλήρη διατροφή στο πεντάστερο ξενοδοχείο. Όμω σε αυτό το πακέτο έχουμε συμπεριλάβει, συμπεριλάβει οργανωμένε εκδρομέ συνοδεία έμπειρου ξεναγού. Θα επισκεφτούμε τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, θα ακολουθήσουμε τη Λιτανεία του Αγίου και στις 11 το μεσημέρι, όταν οι καμπάνες σημάνουν την πρώτη Ανάσταση, θα παραβρεθούμε και στο σπάσιμο των Κανατιών. Έχουμε προγραμματίσει την επίσκεψη στο Αχίλιον, το παλάτι της Πριγκίπισσας ίσης και δεν θα, παρα... Δεν θα παραλείψουμε να βρεθούμε στην Παλιοκαστρίτσα και το Καστό Μονάστερο. Θα απολαύσουμε την ομορφότερη θέα του νησιού από το Βυζαντινό Κάστρο. Δύσπατη διαδρομή, αλλά το αποτέλεσμα σε ανταμείβη με το παραπάνω. Το κόστος για αυτό το πακέτο εκδρομής είναι μόνο 230 ευρώ. Το επόμενο πακέτο είναι πενθύμερη εκδρομή, από τις 2 έως τις 6 Μαΐου. Ο δικός από την Αθήνα με πούλμαν συμπεριλαμβάνει τα οκτωπλοϊκά, τη διαμονή και την πλήρη διατροφή στο πεντάστερο ξενοδοχείο μας στην Αχαράβη, και τις οργανωμένες εκδρομές στο νησί Συνοδεία Έμπειρου Ξεναγού με κόστος 265 ευρώ. Στο τέταρτο και τελευταίο πακέτο κοστίζει 155 ευρώ και περιλαμβάνει μόνο τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο με πλήρη διατροφή. Δεν περιλαμβάνει δηλαδή τη μεταφορά σας από την Αθήνα στην Κέρκυρα και από την Κέρκυρα επιστροφή. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μας είναι το 210-8253-447 για οποιαδήποτε πληροφορία. Θα είμαστε κοντά σας την άλλη Δευτέρα, την ίδια ώρα στο Channel 9. Σας εύχομαι ένα όμορφο βράδυ.